Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εμείς πραγματικά ήρθαμε εδώ για να μπορέσουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορέσαμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ από μια λάθος κατάσταση στο γκολ που δεχτήκαμε. Συμβαίνει όμως αυτό στο ποδόσφαιρο. Μετά προσπαθήσαμε λιγάκι να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις να γυρίσουμε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθε μια ήττα η οποία είναι δύσκολη ήττα για μας. Και θα δημιουργήσει λογικό κάποια προβλήματα με τη λογική ότι η ομάδα ενώ προσπαθεί να κόψει το νήμα, αυτή ήταν, μας έφερε πολύ πίσω. Όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, πάντα περιμένεις. Υπάρχουν μεταξύ μας παιχνίδια και η Κόρυνθος θα παίξει με το Άργος και εμείς θα πάμε στο Άργος. Υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα. Έχουμε και τα προβλήματά μας γενικά. Έχουμε ένα πολύ μικρό ρόστερ. Όταν μας λείπουν παίχτες, υπάρχει μια δυσκολία. Όμως δεν πάβει να είναι μια ήττα η οποία θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Με την έννοια ότι θα πάμε πίσω στη βαθμολογία. Τώρα, νομίζω ότι δίκαιη νίκη είναι του αντιπάλου. Να δώσουμε συγχαρητήρια στη Βάρδα και να είμαστε προσεκτικοί. Προσεκτικοί γενικά, να είμαστε προσεκτικοί. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο το ποδόσφαιρο, να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στη Βάρδα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ποδόσφαιρο. Εντάξει αυτό. Είδαμε σήμερα να μην έχετε ένα δεξιό πιστοφύλακα, ας πούμε, ωραία, με το δεξί πόδι. Ναι. Πιστεύετε είναι λάθη του σχεδιασμού αυτά την αρχή? Εντάξει, έγιναν κάποια, δεν είναι θέμα λαθών. Άλλαξε λιγάκι το ρόστερ το Δεκέμβρη. Δυσκολευτήκαμε το Δεκέμβρη. Ο Δεκέμβρης είναι δύσκολος όσον αφορά να πάρεις τα παιδιά που πρέπει να πάρεις για να συμπληρώσεις. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε μία δυσκολία. Οπότε είναι αυτό. Όμως ο καθένας βλέπει το ποδόσφαιρο όπως νομίζει αυτός και όπως είναι το ποδόσφαιρο. Με τα ίδια πιθανό προβλήματα πήγαμε και πήραμε και στην Κόρυθα αποτέλεσμα, πήγαμε και στο Αίγιο αποτέλεσμα και κερδίσαμε και μέσα κτλ. Όταν έρχεται μια ήττα, η οποία έρχεται μέσα από μια εμφάνιση όχι καλή, πρέπει να έχεις προσωπικότητα σαν προπονητής και να το δέχεσαι. Τώρα το να βρούμε δικαιολογίες, εντάξει, βρίσκουμε δικαιολογίες. Να είμαστε προσεκτικοί στην μπάλα. Κύριε Λαμπρόπουλο, πετύχατε μια πολύ μεγάλη νίκη με ένα 0 κόντρα σε μια ομάδα που έχει σαν στόχο τον πρωταθλητισμό. Δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω να δώσω συγχαρητήρια και είναι λίγο απέναντι στους παίχτες μας, γιατί προερχόμασταν από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε κριτική γι' αυτό και δεν έπρεπε. Και σήμερα ήταν αυτοί που έπρεπε μέσα στο γήπεδο. Κάνανε τα πάντα για να μπορέσουμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Αξίζανε, πιστεύω, τη νίκη και το καταφέρανε και αξίζουν, το ξαναλέω ξανά και ξανά, πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι μάγκες πραγματικά. Βέβαια, έχουμε μια δύσκολη συνέχεια. Είναι ακόμα άλλα 9 παιχνίδια. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι κάθε παιχνίδι ένας τελικός για μας. Βέβαια, κάναμε ένα μεγάλο βήμα σήμερα, γιατί κάθε βαθμό που παίρνεις είναι συν στο τέλος. Και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε κάθε μέρα για να πετύχουμε το σκοπό μας, που είναι η ομάδα του ΠΑΟ Βάρδα να βρίσκεται για του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πού κρίθηκε, πιστεύεις, το σημερινό ματς? Είχαμε δει τον αντίπαλο. Είχαμε διορθώσει τα δικά μας λάθη από την προηγούμενη αγωνιστική που ήμασταν σε κάποια πράγματα επί πόλη. Διαβάσαμε το παιχνίδι τους, ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Ευτυχήσαμε από τα πρώτα λεπτά να καταφέρουμε να σκοράρουμε και μετά νομίζω ότι διαχειριστήκαμε οι παίχτες άψογα τα υπόλοιπα 92 λεπτά ώστε να μην απειληθούμε σχεδόν καθόλου, αν εξαιρέσουμε ένα σουτ που έκανε ο Νικολόπουλος στο 95. Υπάρχει επόμενο παιχνίδι σύντομα με τη Μύκονο πάλι εδώ. Ναι, όπως είπα πριν, είναι και αυτό ένα παιχνίδι δύσκολο. Η Μύκονο είναι μια καλή ομάδα. Διεκδικούμε 4-5 ομάδες με τους ίδιους στόχους, μια θέση για τη σωτηρία. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει πάλι να είμαστε αυτοί που πρέπει, να είμαστε σοβαροί, να είμαστε πειθαρχημένοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Κόβει σήμερα η Βάρδα βρήκε έναν αμυντικό μέσο που μετά τον Αντώνη Λιώση πιστεύω είχε χρόνια να δει. Μιλάω για τον Νικολόπουλο, η δουλειά που έκανε ήταν απίστευτη στο γήπεδο. Μαρκάρισμα, ανάκτηση της μπάλας, κράτημα της μπάλας. Νομίζω ότι ήταν το κομμάτι εκείνο που συμπλήρωσε και έκανε την ομάδα πιο συμπαγή. Ήταν αρχικά στη σκέψη σας η χρησιμοποίησή του, και γιατί τον είχαμε δει στα άλλα παιχνίδια σε άλλες θέσεις.
Ναι, ο Νικολόπουλος είναι ένας παίκτης που έχει παίξει αυτή τη θέση. Ήταν και αμυντικό χαφ και μπακ έπαιζε και εξτρέμ. Απλά βέβαια κάθε παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό. Σε προηγούμενα παιχνίδια υπήρχαν απουσίες, είχαμε τραυματισμούς. Ήμασταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε ό,τι παίκτες είχαμε στις θέσεις που μπορεί ο καθένας να είναι χρήσιμος. Σίγουρα όμως δεν είναι μόνο αυτός. Ήταν και τα 11 παιδιά και τα 14 που παίξαν ήταν αυτοί που έπρεπε και αξίζουν πάλι ξαναλέω πολλά συγχαρητήρια.